Αυτοί όμως που είναι σε πανικό προσπαθούν τώρα να τρομοκρατήσουν το λαό. Πώς, όπως έκαναν πάντα, με πρακτικές μονταζιέρας, με διαστρέβλωση και βιασμό της πραγματικότητας, μας εκφοβίζουν με την επικείμενη καταστροφή, η καταστροφή της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν κάνουν βέβαια τίποτα διαφορετικό από όλα αυτά που έκαναν τόσα χρόνια όσο κυβερνούσαν γαντζωμένοι στην εξουσία. Δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από όλα αυτά που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς όμως τους απαντάμε με καθαρές κουβέντες. Και σήμερα θέλω να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις εδώ, από το Βόλο. Στην κινδυνολογία, σε όλα όσα αναμένεται να δουν τα μάτια μας και να ακούσουν τα αυτιά μας τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές. Και θα είναι πολλά αυτά που θα δουν τα μάτια μας και θα ακούσουν τα αυτιά μας. Γι' αυτό θέλω να καλέσω όλους και όλες να έχουν τα μάτια ανοιχτά, αλλά τα αυτιά κλειστά στην κινδυνολογία, στον φόβο, στον τρόμο, διότι ο μόνος φόβος για το λαό μας είναι να συνεχίσουν να κυβερνούν αυτοί που μας κατέστρεψαν. Ξεκαθαρίζω λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πρώτον, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει το ευρώ, γιατί θα το απαλλάξει από την λιτότητα που είναι καταστροφική και το υπονομεύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει σε όλα αυτά τα διλήμματα τρόμου με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ευρώ χωρίς άλλες θυσίες. Ευρώ με την κοινωνία όρθια, με δημοκρατία, με αλληλεγγύη, με δικαιοσύνη. Άλλωστε, η κυβέρνηση Σαμαρά είναι αυτή που εξαφάνισε το ευρώ από τις τσέπες του μέσου Έλληνα, της μέσης Ελληνίδας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Εγγυάται τις επιδοτήσεις των αγροτών. Εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις. Η κυβέρνηση Σαμαρά το μόνο που έχει ως στόχο είναι να βάλει κι άλλο χέρι στις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Κι άλλο χέρι στις συντάξεις και στις επιδοτήσεις. Γιατί αν από κάτι κινδυνεύουν οι καταθέσεις, δεν είναι από την δημοκρατική επιλογή του λαού μας. Σε τράπεζες οι οποίες πια έχουν περάσει και τα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν από κάτι κινδυνεύουν λοιπόν οι καταθέσεις, είναι από τι? Από το να συνεχιστεί η πολιτική της λιτότητας, των μεγάλων φόρων και των περικοπών που θα αναγκάσουν και τον τελευταίο μεσαίο Έλληνα που έχει καταθέσεις να τις σηκώσει για να πληρώνει φόρους και να ξεπληρώνει τα χαράτσια του κυρίου Σαμαρά. Το τρίτο που θέλω να ξεκαθαρίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται και δεσμεύεται ότι θα καταργήσει το 2015 αυτόν τον παράλογο φόρο λεμιτόμο, τον έμφυα που δημεύει την ιδιωτική περιουσία, που φορολογεί τα μέσα παραγωγής, τα χωράφια, τις τάνες, τα μαντριά. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα σταματήσει κάθε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Η κυβέρνηση όμως του κ. Σαμαρά έχει ήδη συμφωνήσει. Νέους φόρους, δίμευση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων και πληστηριασμούς ανεξέλεγκτους στην πρώτη κατοικία, με τον κίνδυνο πλέον τα λεγόμενα κοράκια των αγορών, τα distress funds, να αγοράσουν από τις τράπεζες τα δάνεια και με εταιρείες που πηγαίνουν να μαζέψουν χρήματα, τις εισπρακτικές εταιρείες, να κάνει τον βίο αβίωτο σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν την ατυχία να έχουν τα σπίτια τους υποθηκευμένα σε δάνεια.
Τέταρτο, στο οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να δεσμευτούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται, εγγυόμαστε και δεσμευόμαστε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ για όλους. Είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ, είτε για αγρότες, παραγωγούς που φορολογούνται με 13% από το πρώτο ευρώ. Δεσμευόμαστε για ένα φορολογικό σύστημα που θα ελαφρύνει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά προσέξτε, δεν πρόκειται να αφήσουμε σε χλωρό κλαρί λαθρέμπορους και χωροφυγάδες. Αυτό είναι η δέσμευσή μας. Οι λαθρέμποροι και οι χωροφυγάδες έχουν να φοβούνται με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φίλες και φίλοι, πολίτες του Βόλου, ο ΣΥΡΙΖΑ νοιάζεται και υπηρετεί τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων, του 99% των φορολογούμενων, των φτωχών, των μεσαίων στρωμάτων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε με τις προχθεστινές της ανακοινώσεις, με τη μεγάλη της έγνοια. Μην τυχόν και έχουμε υψηλό φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματα, στα ατομικά εισοδήματα πάνω από 80.000 ευρώ το χρόνο. Μακάρι να είχατε τέτοια εισοδήματα όσοι είστε σήμερα μαζί μας και σας τα φορολογούσαμε. Αλλά δυστυχώς τέτοια εισοδήματα στη χώρα μας από τα 8,2 εκατομμύρια των φορολογούμενων έχουν μόνο 35.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότερο από το 0,5%. Για αυτούς κόπτεται και νοιάζεται ο κύριος Σαμαράς. Για το 1% των Ελλήνων, των υψηλών εισοδημάτων, των φοροφυγάδων, των λαθρέμπορων. Λοιπόν, αυτούς θα τους βρούμε και θα τους φορολογήσουμε. Εμείς είμαστε με το 99%, αυτοί με το 1% της πλουτοκρατίας. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα των πλουσίων, τη Νέα Δημοκρατία. Το πέμπτο για το οποίο θέλω να δεσμευτώ είναι ίσως, θα έλεγε κανείς, τελευταίο, αλλά όχι έσχατο. Είναι το τέλος αυτού που ονομάστηκε καθεστώς της διαπλοκής στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, εγγυάται ότι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία θα επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό, ξέρετε, δεν κοστίζει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, πού θα βρείτε την πολιτική βούληση. Λοιπόν, εμείς την έχουμε την πολιτική βούληση. Αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια δεν την είχαν, γιατί τους έκρυβαν και τους στήριζαν όλους αυτούς για να τους στηρίζουν και να το ανταποδίδουν. Ο λαός θα είναι ο μόνος κυρίαρχος στον τόπο μας που θα καθορίζει τις τύχες αυτού του τόπου. Και όχι το τρίγωνο εργολάβων της ενημέρωσης, χρεοκοπημένων τραπεζιτών και κομμάτων εξουσίας που εξυπηρετούν συμφέροντα. Διότι αυτό το τρίγωνο κυβερνούσε τόσα χρόνια και τελειώνει στις 25 του Γενάρη. Και εμείς εγγυόμαστε, δεσμευόμαστε ότι θα καταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες, αλλά θα αναζητηθούν και οι ποινικές εκεί όπου υπάρχουν. Γι' αυτό το έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος της εργατικής τάξης, εις βάρος της νεολαίας της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί, είναι περισσότερη ασυλία και καθεστώς ατιμωρησίας στη διαφθορά και στα μεγάλα συμφέροντα. Και συνέχεια στο πάρτι που δεν έχει σταματήσει τα χρόνια του μνημονίου. Έκτον, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι από την επόμενη των εκλογών και ανεξάρτητα από την έκβαση της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης που για πρώτη φορά θα ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
και ειδικότερα τον πρώτο πυλώνα που αφορά την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά εγγυάται τη συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημονίων. Εγγυάται περισσότερη φτώχεια και λιγότερη δημοκρατία. Εμείς εγγυόμαστε αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς εγγυόμαστε επαναφορά του θεσμικού πλαισίου για τις εργασιακές σχέσεις. Εμείς εγγυόμαστε επανεκκίνηση της οικονομίας.